Άλγεβρα Α Λυκείου. Ερωτήσεις κατανόησης, σελίδα 18. Ερώτηση κατανόησης 2. Μας λέει σε κάθε μία της παρακάτω ερωτήσεις να συμπληρώσουμε τις ισότητες. Στην πρώτη μας δίνει δύο σύνολα. Το πρώτο σύνολο περιέχει όλους τους φυσικούς αριθμούς οι οποίοι είναι διαιρέτως του 16. Άρα είναι όλα τα γινόμενα των φυσικών αριθμών μας κάνουν 16. 1 επί 16, 16. 2 επί 8, 16. 4 επί 16. Και το σύνολο β περιέχει όλους τους φυσικούς αριθμούς που είναι διαιρέτες του 24, δηλαδή 24, 24, 2 επί 12, 24, 3, 8, 24, 4, 6, 24. Να συμπληρώσουμε, λέει, το σύνολο αυτό. Αυτό το σύνολο διαβάζεται α ένωση β. Μπορείτε να θυμόσαστε αυτό εδώ, ότι είναι το σύμβολο της ένωσης από τη λέξη United, ένωση δηλαδή, και είναι το πρώτο γράμμα, το U. Και αντιθέτως αυτό εδώ πέρα θα είναι το σύνολο της τομής. Στην ένωση λοιπόν των δύο συνόλων, αυτό που θα βάλουμε θα είναι όλα τα κοινά και τα μη κοινά στοιχεία, δηλαδή όλους τους αριθμούς που έχουμε στο πρώτο σύνολο, στο α και στο β, από μία φορά όμως θα γράψουμε τον κάθε αριθμό. Δηλαδή γράφουμε 1, 2, 4, 8, 16. Το 1 το έχουμε γράψει, το 2 το έχουμε γράψει ήδη, το 3 δεν έχουμε γράψει. Το 4 το έχουμε γράψει, το 6 δεν έχουμε γράψει. Κοιτάμε πλέον αυτούς τους αριθμούς, το 8 το έχουμε καταγράψει, το 12 και το 24. Και κλείνουμε. Θα μπορούσαμε να τα γράψουμε και με κατάφουσα σειρά, δηλαδή να γράψουμε το 1, το 2, το 3, το 4, το 6, το 8, το 12, το 16 και το 24, αλλά και έτσι να τα αφήσετε είναι το ίδιο πράγμα. Στη δεύτερη περίπτωση που θέλουμε την τομή των δύο συνόλων, ανοίγουμε ένα αρχιστράκι, πάλι θα το κάνουμε με καταγραφή των στοιχείων, δηλαδή θα γράψουμε τα στοιχεία που περιέχονται μέσα, είναι τα κοινά στοιχεία, αυτά που υπάρχουν εδώ, οι αριθμοί που υπάρχουν εδώ και εδώ, που είναι το 1, υπάρχει εδώ και εδώ, το 2, το 4, και το 8. Γράφω λοιπόν 1, 2, 4 και 8. Κλείνουμε το κιστάκι και είμαστε εντάξει. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ας θεωρήσουμε, λέει, ως βασικό σύνολο το σύνολο ω των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Δηλαδή έχουμε όλα τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Το σύνολο α είναι όλα τα χ που ανήκουν στο ω, έτσι στο χ να είναι φωνήεν. Δηλαδή όλα τα φωνήεντα. Και β, χ που ανήκουν στο ω, ώστε το χ να είναι σύμφωνο. Δηλαδή όλα τα σύμφωνα. Η ένωση αυτών των δύο συνόλων τι θα μας κάνει? Αν πάρουμε όλα τα φωνήεντα και όλα τα σύμφωνα, έχουμε όλο το σύνολο των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Άρα μας κάνει το ω. Η τομή τους, είναι το κενό σύνολο, διότι ένα στοιχείο, ένα γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου δεν μπορεί να είναι και φωνή και σύμφωνο, θα είναι ένα από τα δύο, άρα δεν έχω κοινά στοιχεία. Βάζω την τομή που είναι το 0 με μία διαγραφή ή δύο αγκιστράκια που ανοίγουν και κλείνουν χωρίς να περιέχουν τίποτα μέσα. Το συμπληρωματικό του α τόνος, του α συγγνώμη, το τόνος σημαίνει συμπληρωματικό του α, δηλαδή είναι όλα τα στοιχεία του ω, όλα τα γράμματα, τα οποία δεν είναι στοιχεία του α, δηλαδή δεν είναι φωνήεντα. Άρα θα είναι το β, θα είναι τα σύμφωνα δηλαδή. Ό,τι δεν είναι φωνή είναι σύμφωνο. Και αντίθετα, το συμπληρωματικό του β, δηλαδή όλα τα στοιχεία, όλα τα γράμματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα, είναι φωνήεντα, άρα θα είναι το α. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει την ερώτηση 2.